κλείνουν την καρδιολογική να μου πουν τι, ότι θα σε αφήσουμε το παιδί σου και όσο αντέξει, έτσι πάει. Κραυγή αγωνίας από μία μητέρα στο Ηράκλειο που προχωρά σε μία σοβαρή καταγγελία για την καρδιοχειρουργική εντατική μονάδα του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Η κυρία Βρανάκη με δάκρυα στα μάτια περιγράφει στην Κρήτη TV τις δύσκολες στιγμές που περνάει η ίδια και το κοριτσάκι της, μόλις 3,5 ετών, το οποίο θα έπρεπε να έχει χειρουργηθεί πριν το lockdown, όπως επισημαίνει η ίδια. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μονάδα, η μοναδική στην Ελλάδα, είναι κλειστή καθώς χρησιμοποιείται για παιδιά με κορονοϊό. Όταν βγήκε η εξέταση στο Φλεβάρι, ο γιατρός της Στέλλας μας είπε ότι πρέπει να κάνουμε άμεσα το χειρουργείο. Μεσολάβησε λοιπόν ο εγκλεισμός μας με το νιό. Το Σεπτέμβρη του 19 μπήκε στη λίστα. Ναι. Και μιλάμε τώρα ότι πρέπει να κάνει το Σεπτέμβρη, ενώ έπρεπε να το κάνει Μάρτιο-Απρίλιο τέλος πάντων. Σε μεγάλο κίνδυνο, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, βρίσκεται τόσο το κοριτσάκι της στο Ηράκλειο, όσο και άλλα κριτικόπουλα που πρέπει να χειρουργηθούν στο Αγία Σοφία, αφού τέτοιες επεμβάσεις δεν γίνονται στην Κρήτη. Τα έκτακτα και επίγοντα περιστατικά που χρήζουν καρδιοχειρουργικής επέμβασης αντιμετωπίζονται από το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, κάτι που γινόταν και πριν την περίοδο του κορονοϊού από τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου διεξάγονταν εργασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού από μια μεγάλη δωρεά που υπήρχε σε εξέλιξη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου. Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η καρδιοχειρουργική εντατική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία λειτουργεί ως μονάδα εντατικής θεραπείας COVID-19 για όλα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά νεογνών, παιδιών και εφήβων με COVID-19. Ένα δεν με πήρε κανείς από το Ωνάσιο όμως να μου πει, έλα, γιατί το παιδί χρειάζεται χειρουργείο. Τι γίνεται με τη λίστα, γιατί ξαφνικά βρέθηκε η Στέλλα εκτός λίστας, ενώ μπορεί να επιβεβαιώσει ο γιατρός ότι το είχε βάλει στη λίστα. Υποτίθεται ότι έχουν πάει τα παιδιά μας, αλλά δεν έχουν πάει όλα. Ήταν για χειρουργείο 65 άτομα στη λίστα τον Οκτώβριο, όταν πήγαμε στην πρώτη ΥΠΕ και το καταγγείλαμε και είπαμε με αυτές τις μέρες χειρουργείου που μας έχει δώσει ο διοικητής, θέλουν πάνω από χρόνο γιατί μπαίνουν και τα έκτακτα. Ξαφνικά, μόλις το καταγγείλαμε αυτό, βλέπουμε τον Ιανουάριο να έχουν βάλει μια άλλη λίστα με 30 τόσα παιδιά και λέμε πού εξαφανίστηκαν τα υπόλοιπα. Η κυρία Κοκολάκη τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμένει μια τόσο σημαντική μονάδα κλειστή, εφόσον όπως υποστηρίζει η ίδια, σε αυτήν έχουν νοσηλευτεί μόλις 5 ύποπτα κρούσματα παιδιών, αλλά και το ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του 8 μηνών βρέφους. Διαλέγουν μια άλλη εντατική, κάνουν αυτή με COVID και από αυτή τη στιγμή ξεκινάμε τα χειρουργεία των παιδιών μας. Είναι τόσο απλό. Πώς ξαφνικά χάνεται το δικό μου το παιδί μέσα από τη λίστα. Και πώς ξαφνικά δεν μπορεί να γίνει μια άλλη μονάδα COVID και να συνεχίσει τα χειρουργεία στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Αυτό που ζητάει η κυρία Βρανάκη είναι να βρεθεί άμεσα λύση για το χειρουργείο της κόρης της, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.